με στόχο άλλο ένα νικηφόρο αποτέλεσμα και με κίνητρο την διεκδίκηση της τρίτης θέσης πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε στον Κρουσόνα την ΑΕΚ στο ντέρμπι των δικεφάλων του Ηρακλείου. Ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι στο 22ο λεπτό άνοιξε το σκορ, με τον Άκη Κουράκη να μπαίνει στην περιοχή και να ανατρέπεται από τον Καραφωτιά, με το πέναλτι που δόθηκε να αξιοποιείται από τον πρώτο σκορ του πρωταθλήματος για το 1-0. Η ΑΕΚ έπαιξε πιο ανοιχτά στην επανάληψη, καθώς δεν είχε τίποτα να χάσει και θα μπορούσε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Σαμπροβαλάκη να έχει μια σημαντική ευκαιρία για να σκοράρει. Οι γηπεδούχοι σφράγισαν την νίκη τους στο 61ο λεπτό, όταν μετά από σούτ του Σεραφιμίδη, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Αποστολάκης απέκρουσε σε πρώτο χρόνο την μπάλα, με τον Κουράκη να βρίσκεται σε πλεονική θέση και να στέλνει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το 37ο φετινό του γκολ και οδεύοντας ολοταχώς για να αναδειχθεί πρώτο σκόρερ της φετινής σεζόν στην Α1 κατηγορία Ε. Νομίζω ήταν ένα ελεύθερο παιχνίδι. Προσπαθήσαν και οι δύο ομάδες να παίξουν χωρίς άγχος και χωρίς σκοπιμότητα. Νομίζω κάναμε μια καλή εμφάνιση. Το πιο δικαίο αποτέλεσμα πιστεύω θα ήταν μια ισοπαλία χωρίς τέρματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας ευχαριστεί το αποτέλεσμα, αν και η εμφάνισή μας δεν ήταν ανάλογη των προηγουμένων αγώνων. Μας έλειψε σήμερα η ένταση, ο ρυθμός και στοιχεία τα οποία είχαμε σε προηγούμενα παιχνίδια. Ωστόσο, καταφέραμε και πετύχαμε μάλλον μια σχετικά εύκολη νίκη, έχοντας στο ενεργητικό μας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να τελειώσει η χρονιά θετικά, με μια καλή ακόμη εμφάνιση, για να τελειώσουμε με θετικό πρόσημο.